Κασελάκης και με τη Βούλα, όπως αποκάλυψε πρώτη αυτή η εκπομπή, θα μπει μόνος του χωρίς την συνοδεία, χωρίς να το συντροφεύει ο άντρας του, ο κύριος Τάιλερ Μακμπεθ. Εγώ προθυμοποιήθηκα πάντως, έτσι κάνω πλάκα. Αυτό λοιπόν το οποίο είχαμε προβάλλει ως αποκλειστικό ρεπορτάζ πριν από μερικές μέρες, σας το πιστοποιούμε σήμερα. Πώς? Ακούστε πώς πάει ο διάολος στο ποδάρι δημοσιογραφικά. Σήμερα, 10:45, μην δώσετε ακόμα τις φωτογραφίες, θα σας πω εγώ πότε. Αναχώρησε από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με την πτήση της Δέλτα ο κύριος Τάιλερ Μακμπεθ για τη Νέα Υόρκη. Θα μείνει κάποιες μέρες στη Νέα Υόρκη για να αερίσει το σπίτι, όπως λέμε τέλος πάντων, εκεί που έχουν με το σύζυγό του, σύντροφό του, στη Νέα Υόρκη, το penthouse. Και αμέσως μετά από μερικές μέρες, θα μεταβεί. Το σπίτι είναι αυτό, στη Νέα Υόρκη. Μετά από μερικές μέρες, ο Τάιλερ Μακμπεθ θα μεταβεί στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα, στο Μαϊάμι, στο Palm Beach, όπου εκεί θα πάει να μείνει με τους γονείς του, δεν ξέρω πόσες ακριβώς μέρες, πάντας καθ' όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας του συζύγου του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Θα μου πείτε τώρα αυτά. Γιατί μας τα λες? Γιατί σήμερα το πρωί πήγαν μαζί στο αεροδρόμιο. Σήμερα το πρωί τον Στέφανο, τον Τάιλερ Μακμπεθ, τον αποχαιρέτησε ο Στέφανος Κασελάκης και η Φάρλη. Και ο Τάιλερ αποχαιρέτησε τον Στέφανο Κασελάκη, τον σύζυγό του και το σκυλί του. Έλα λοιπόν που την ώρα που κάναν check-in στον Κισέ, στο διπλανό Κισέ βρίσκεται φίλος μου, όχι συνεργάτης, φίλος μου, που ξέρει ότι κάνουν εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Από σήμερα είναι και συνεργάτης. Που ταξίδευε, από σήμερα και συνεργάτης. Και μας στέλνει, γιατί είναι, θέλει να έχει και τύχη η δουλειά αυτή, τις φωτογραφίες που σε αποκλειστικότητα σας μεταδίδουμε από αυτή εδώ την εκπομπή. Παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν από, πριν από μία ώρα ακριβώς, αποκλειστικές, είναι φωτογραφικό ντοκουμέντο. Βλέπουμε λοιπόν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, πίσω. Casual ντυμένο, με πολύ ωραία παπούτσια, εσπαντρίγες νομίζω παπούτσια λέγονται αυτά. Έτσι, το πανέμορφο σκυλάκι του, το Portuguese Water Dog, που μου είπε έτσι φορά εδώ. Έτσι λέγεται. Portuguese Water Dog, ναι. Είχαμε το πουλόσκυλο που λέμε. Και είναι τα πουλιά από τη λίμνη που λέγαμε. Ναι. Και δεύτερη φωτογραφία εδώ, βλέπετε το σκυλί και πώς ο Στέφανος Κασελάκης αποχαιρετά τον σύζυγό του στον Κισέ της αεροπορικής εταιρείας της Δέλτα που κάνουν το check-in. Βλέπετε εδώ, με τρυφερότητα, τον βοηθάει, έχει δύο βαλίτσες. Από ό,τι βλέπω εδώ, ο Τάιλερ Μακμπεθ. Είναι οι αποκλειστικές φωτογραφίες του πρωινού. Βάλτε λίγο μεγαλύτερες για να τις δω και εγώ, η να τις σχολιάσω. Η Φάρλεϊ θα μείνει στην Αθήνα. Η Φάρλεϊ θα μείνει στην Αθήνα. Δεν ξέρω ποιος θα την κρατήσει. Πάντως... Αφού δεν θα είναι. Κάνω και κάποιος φίλος. Φίλος, κοντινό του άνθρωπο. Θα μπορούσαν να την κρατήσουν. Λοιπόν, δείτε λίγο τις φωτογραφίες, κάντε λίγο. Βλέπουμε ότι ο Τάιλερ θα ταξιδέψει τώρα μια στιγμή για την business. Ταξιδεύει με αθλητικά παπούτσια. Φοράει και τη φόρμα από πάνω, το φούτερ που φοράει. Δύο οι βαλίτσες. Νομίζω είναι. Άρα, είναι η γνωστή βαλίτσα αυτή, η ακριβή, πανάκριβη. Είναι η ακριβή βαλίτσα, μάρκα. Πάντως τολμηρός ο φίλος. Μπροστά τους ακριβώς βρέθηκε και τους φωτογράφησε. Και αμφάς και σέλφι ο φίλος, έτσι όπως είναι τόσο κοντά τους. Δεν το συζητάμε. Είναι πεντακάθαρες. Προφανώς είναι κάποιος ο οποίος ταξιδεύει. Και για είναι να η πρώτη φορά που αποχωρίζονται για τόσες πολλές ημέρες. Γιατί είναι 20 ημέρες. Είχε ξαναφύγει άλλη μια φορά, αν θυμάστε. Και τα Χριστούγεννα. Και τα Χριστούγεννα, μάλλον πήγε να προετοιμάσει το γάμο τότε, γιατί δεν είχαν ακόμα παντρευτεί. Θυμάστε που είχε φύγει. Τώρα λοιπόν εδώ βλέπουμε, είναι οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν 10 και 4 που εστάλησαν εμένα. 10:45 πέταγα, είναι στο check-in. Έτσι βλέπουμε εδώ, είναι η εταιρεία Δέλτα με την οποία πετάει αυτή τη στιγμή, είναι στον αέρα ο Τάιλερ Μακμπεθ. Καλύπτει ότι πηγαίνει με τον άνθρωπο. Είναι αποκλειστικές. Βλέπουμε, παιδιά, ένα ζευγάρι ανθρώπων, παντρεμένων ανθρώπων, που ο ένας αποχωρίζεται τον άλλο και τον εγκαταλείπει. Και πάει φαντάρος μόνος του να μείνει σε αυτό. Τον εγκαταλείπει. Αυτό είναι τώρα ο τίτλος. Εγκαταλείπει ο Τάιλερ τον Στέφανο Κασελάκη και τον αφήνει να πάει φαντάρος μόνος. Δεν ακολουθεί την ελληνική κουλτούρα, κύριος Μακμπεθ. 15 μέρες είναι. Θα μπορούσε να περιμένει να τον πάει αύριο στη Θήβα και να μην τον πάω εγώ. Δεν βόλεψε να μην τον πάω εγώ. Τώρα αφήνει σε μένα το ποτήρι να πιω τώρα. Συγγνώμη, εσύ δεν έχει πει ότι δεν έχει φίλους, δεν έχει μεγάλο κοινωνικό κύκλο. Τι να κάνει 15 μέρες ο άνθρωπος? Δεν μπορεί να βγει. Δεν σου λέω, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να πάει αύριο.
Γιατί δεν βολεύω να βγάλει με το μεθαύριο το πρωί. Γιατί προφανώς... κάνε την αποκάλυψη, είσαι εσύ αυτός που θα κρατήσει τη Φάρλη. Όχι. Μαζί με τη φούσκα. Θα μαλλιοτραβηχτούν με τη φούσκα. Θα με τη φούσκα, θα μαλλί με μαλλί. Τώρα... Φάσε με τα δύο φύσω στο σπίτι. Όχι, όχι, όχι. όχι. Επίσης, τριγύρω, δεν έχει την προστασία του ο κύριος Κασαλάκης. Δεν έχει κόσμο τριγύρω. Είναι μόνο. Αλλά μπορεί να είναι λίγο πιο πίσω οι άνθρωποι. Θα μπορούσε να μην είναι μόνο. Θα μπορούσε να από πίσω και ετοιμάζεται να κάνει check-in. Πάντως, παιδιά, είναι φοβερό γιατί ο άνθρωπος που έστειλε τις φωτογραφίες, τρασίτατος, έτσι, πήγε στα δύο μέτρα. Και το στράβηξε κανονικά. Δηλαδή, τους γάζωσε. Στα δύο μέτρα και τους στράβηξε. Ρε τον αθεόφοβο. Να γίνει φωτορεπόρτερ, πες του, το όχι. Εντάξει. Πάντως είναι και να σου κάτσει τώρα, το λέμε το θέμα και το στέλνουν σε εμάς. Δηλαδή είναι φοβερό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Καλό ταξίδι, ναι, ναι. Τώρα 15 μέρες προφανώς θα πάει και στη μητέρα του, στην Ταϊάν και στον αδερφό του. Θα πάει να του δει στο Palm Beach. Οπότε ο άνθρωπος θα έχει πάρα πολλές μέρες να κάνει τις δουλειές του εκεί και να αερίσει και τα σπίτια. Πάντως επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Μακμπέθ δεν έχει εξοικειωθεί με την ελληνική κουλτούρα και τα έθιμα που θα έπρεπε να το συνοδεύσει στη Θήβα.